λαϊκός εκφραστής της μαγείας του πιο λαϊκού των σπορ. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν θα είχε συμβεί αν η σχέση του Κούδα με το ποδόσφαιρο δεν ήταν ερωτική, αν το ήθος και η προσωπικότητά του ήταν διαφορετικά. Άιντε καντώ χορέψει ο Σαλονίκιος. Άιντε κάντε του λεζάντα τη βραδιά να κλέψει ο Σαλονίκιος. Άλλη αντεπίθεση εδώ. Ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε τα γκολ με τον Κούδα πάλι εδώ. Έβγαλε το τρίτο γκολ. Ένα τρίτο γκολ θα ακολουθήσει έπειτα από προσπάθεια του Κούδα εδώ με τον Γκουερίνο. Θα παίξουν το 1-2. Θα πεταχθεί ο Γκουερίνο μπροστά και θα πλασάρει τον Κελεσίδη. Θα γίνει ένας ωραίος συνδυασμός με Αποστολίδη και Ερμανίδη. Και ο Κούδας από κοντά θα κάνει το 2-1 με το οποίο ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη σε αυτό το μάτς. Απέβαλα ορισμένα πράγματα και υπήρχε μόνο αυτός ο έρωτας για το ποδόσφαιρο. Ακόμα και σήμερα μπορώ να πω ότι είμαι ερωτευμένος με αυτό το πράγμα που λέγεται ποδόσφαιρο και με αυτή την μαγική την θέα της μπάλας. Και όποτε μου δίνεται ευκαιρία μπορώ να πω ότι και μια μπάλα να δω να κατρακυλάει αυτή τη στιγμή θα την κυνηγήσω. Όπως κάποτε ερωτικά κυνηγάς μια πολύ ωραία γυναίκα και την θέλεις. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι Ιούδας. Έχω καταλάβει ήδη τη ζωή μου το παιχνίδι. Έχω καταλάβει ήδη ζωής μου το παιχνίδι. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς κι Ιούδας. Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού σου ροκανίδια. Άλλο ανοιχτό μάτις κι άλλο ο αυγουλωμάτις. Άλλο ανοιχτό μάτις κι άλλο ο αυγουλωμάτις. Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού. Στο παμιά και στο παδίο, στο παχιλιές δεκαδίο. Βρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του ρασούλι. Βρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του ρασούλι. Στο παμιά και στο παδίο, στο παχιλιές δεκαδίο.